Η Εζεκίλ το ανάγνωσμα, σοφία πρόσχομαι. Ο Κύριος με πλημμύρισε με τη δύναμή του και το πνεύμα του Κυρίου με έφερε και με άφησε στη μέση μιας πεδιάδας που ήταν γεμάτη ανθρώπινα οστά. Με περιέφερε κυκλικά επάνω τους και είδα πως υπήρχαν πάρα πολλά πάνω στο έδαφος της πεδιάδας και πως ήταν κατάξερα. Έπειτα με ρώτησε, «Άνθρωπε, μπορούν τα οστά αυτά να αποκτήσουν ζωή?» Και εγώ απάντησα, «Κύριε Θεέ, εσύ τα ξέρεις αυτά». Τότε μου είπε, «Μίλησε εκ μέρους μου σε αυτά τα οστά και πες τους, οστά ξερά, ακούστε τον λόγο του Κυρίου». Ο Κύριος λέει σε αυτά τα οστά τα εξής. Προσέξτε, εγώ θα δώσω σε εσάς πνοή ζωής. Θα σας εφοδιάσω με νεύρα. Θα κάνω να αποκτήσετε σάρκες. Θα σας καλύψω με δέρμα. Θα σας δώσω το πνεύμα μου και θα ζήσετε. Έτσι θα μάθετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Μίλησα λοιπόν εξ ονόματος του Κυρίου όπως με είχε διατάξει. Και ενώ εγώ μιλούσα, έγινε σεισμός που έφερε τα οστά να πλησιάσουν το καθένα προς την άρθρωσή του με το άλλο. Ύστερα κοίταξα και είδα ότι νεύρα και σάρκες φύτρωναν επάνω στα κόκαλα και από πάνω καλύπτονταν με δέρμα.
ήταν όμως χωρίς πνοή. Τότε ο Κύριος μου είπε, μίλησε εκ μέρους μου στην πνοή, μίλησε άνθρωπε και πες στην πνοή. Ο Κύριος λέει τα εξής, έλα από τους τέσσερις ανέμους και πες μέσα σε αυτούς τους νεκρούς για να πάρουν πάλι ζωή. Μίλησα λοιπόν εκ μέρους του Κυρίου όπως με είχε διατάξει. Πήκε τότε η πνοή μέσα τους και αυτοί πήραν πάλι ζωή και στάθηκαν στα πόδια τους και ήταν μια τεράστια συνάθρηση. Άρα και πείλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε φίλε αιώνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Και τι σε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος κρατέος και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμω. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Και τι σε σκηνούτος ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος κρατέος και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμω. Άρατε πύλα και λεόνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Και τι σε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος κρατέος και δυνατός, Κύριος δυνατός εν